Καλημέρα, γεια σας, χαίρετε. Μεγάλη Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020, είναι Μεγάλη Παρασκευή στην καραντίνα και γι' αυτό το λόγο είπα και σήμερα να βγάλω κανονικά vlogs, επειδή είστε στο σπίτι και έχετε πολύ χρόνο. Και διαβάζω την επιστολή που είχε έρθει η σειρά τη που έχει τίτλο Απέκτησα κάποιο νέο πρόβλημα ή ενδόμηχα φοβόμουν πάντα τη δέσμευση». Καλημέρα κυρία Θέκλα, καλημέρα αγάπη μου. Σα παρακολουθώ πάνω από ένα χρόνο τώρα και σα εκτιμώ ιδιαίτερα, αλλά και σα θαυμάζω ακόμη περισσότερο. Δεν θα ήθελα να φανώ γραφική και να επαναλαμβάνω τα ίδια όμορφα λόγια που δέχεστε καθημερινά από χιλιάδε ανθρώπου, είναι λίγο υπερβολή και χιλιάδε, δεκάδε. Εγώ θα σα πω μόνο ότι σα έχω πιάσει στη ζωή μου ω ένα καλό μου πνευματικό άγγελο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι μια γυναίκα 37 ετών. Κάνω ψυχοθεραπεία από τα 24 μου με κάποια διαλύματα, αλλά τα τρία τελευταία κάνω πιο εντατικά, θα έλεγα. Για μένα πια είναι τρόπο ζωής Όπω θα έπρεπε να είναι για όλου μα και όχι να το αναζητάμε μόνο όταν μια θα έχει φτάσει το πρόβλημα. Θα σα αναφέρω περιληπτικά και όχι με λεπτομέρειε στο παρελθόν μου, γιατί αυτό που πια με προβληματίζει περισσότερο είναι τα αποτελέσματα ίσω αυτού στο παρόν μου. Κακοποιητικό σκληρό ομός, άψυχος και βίος πατέρας, αδύναμη θυματοποιημένη, χειριστική αλλά και τοξική μητέρα. Φαίνεται ότι ήταν ο πατέρας σου, ε, έπαιζε το ρόλο του θύματος και η μητέρα σου της, του συνεξαρτώμενου προσώπου. Του θήτη ο πατέρας σου έπαιζε το ρόλο του θήτη και η μητέρα σου του συνεξαρτώμενου. Οι γονεί μου χώριζαν όταν ήμουν πολύ μικρή και έπειτα έζησα με τη μητέρα μου. Καλές σχέσεις με εκείνη, αλλά πάντα με γαρνιτούρα εντός αγωγικών μια εξάρτηση. Αυτό όμως μέχρι που ίδια με στήριζε οικονομικά. Από εκεί και πέρα το κουρτί της Πανδώρας ξεχύλισε. Καταλαβαίνετε, δεν ήξερα τι να πρωτομαζέψω. Έτσι ξεκίνησα τις πρώτες μου ψυχοθεραπείες με αφορμή κυρίως τον τελευταίο πολύ άσχημο χωρισμό που είχα. Ήμασταν τέσσερα χρόνια μαζί, συζούσαμε τον τελευταίο χρόνο. Μαζεύαμε χρήματα για να κάνουμε παιδί, και έτσι απλώ ένα μεσημέρι μπήκα στο σπίτι και μαζί με εκείνον έλειπαν και όλα του τα πράγματα. Χωρίς να μου έχει πει το παραμικρό και ούτε καν να με έχει προετοιμάσει. Άνθρωπο που φοβόταν τι ευθύνε και το αίσθημα του δημιουργώ κάτι δικό μου με τι δικέ μου δυνάμει μόνο, μιας και προέρχεται από χειριστική οικογένεια που του τα είχαν όλα έτοιμα και στρωμένα, χωρί καν να τον αφήσουν να πάρει τη ζωή στα δικά του χέρια. Πάσχιζα να του δείξω πόσο όμορφο είναι να στηρίζεσαι στα δικά σου πόδια και πώ του γονεί μα του έχουμε για μια ανάγκη ή για κάτι έκτακτο. Όμω, όπω αντιλαμβάνεστε, εκείνο το μαμόθρευτο εντό εισαγωγικών και εγώ το αντράκι εντό εισαγωγικών. Πόσε τέτοιε σχέσει έχει. Μ? Που η γυναίκα είναι πιο δυναμική και ανεξάρτητη από τον άντρα. Αλλά και εγώ δεν ήμουν σωστή. Ήμουν πολύ ανταγωνιστική. Ήμουν καταπιστική και ήθελα πάντα να έχω τον έλεγχο. Πάντοτε φυσικά με την ανασφάλεια ότι θα μείνω μόνη, που και αυτό με τη σειρά του με οδηγούσε στο να γίνουμε ακόμη πιο φορτικοί. Η απόρριψη για μένα ήταν και η κόλαση μου. Δούλευα σε τρελού ρυθμού μέχρι που λιποθυμούσα στον μπάνιο. Και έτσι τα κουβάρια μέσα μου και γύρω μου πολλαπλασιάζονταν όλο και περισσότερο. Η εργασιομανία πολλέ φορέ είναι ένα τρόπο να αποφύγουμε τα αρνητικά μα συναισθήματα, αυτά που δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν ήξερα πια τι φταίει και γιατί διατηρούσα μια τέτοια κακοποιητική σχέση. Τώρα πια ξέρω. Βίωνα τέσσερα χρόνια παθητική επιθετικότητα από εκείνον. Έτσι εκείνος φαινόταν πάντα το θύμα, ενώ η αλήθεια βρισκόταν ακριβώς στη μέση. Όπως έχουμε κάνει και πρόσφατα ένα θεωρητικό vlog, όταν ο ένας είναι παθητικά επιθετικός, ο άλλος μπορεί κάλλιστα να γίνει ενεργητικά ψυχικά επιθετικός και να φαίνεται ο άγριος και ο κακός της υπόθεσης και ο άλλο που ξεκινάει όλη αυτή την ιστορία με την παθητική επιθετικότητα να φαίνεται ο αθώο και το θύμα. Πάρω λίγο να χάσω ακόμη και τα μαλλιά μου, για να μην αναφερθώ στι πολύ συχνέ κρίσει πανικού. Δεν είχα καμιά βοήθεια από εκείνο στο σπίτι. Έτρεχα για όλα εγώ. Δυστυχώ, όταν βρίσκεις μέσα στη Δίνη, δεν βλέπει καθαρά. Εκ των υστέρων βλέπει καθαρά τα πράγματα. Ναι, ε, αυτό ξαναπέστω. Ο τρόπο λοιπόν που χωρίσαμε για μένα ήταν ένα σοκ που παλεύω εδώ και τρία χρόνια να ξεπεράσω. Δυστυχώς τα δύο πρώτα χρόνια του χωρισμού του επέτρεπα να έρχεται να κάνουμε σεξ και να φεύγει, λέγοντας μου πως το πρόβλημα του ήταν ότι δεν αντέχει γενικώ να ξαναμπεί σε σχέση. Εκεί έχασα, όπως φαντάζεστε, κάθε ίχνος αξιοπρέπειας, πιστεύοντας πως θα τον κερδίσω με το σεξ. Αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα. Δύο άνθρωποι που ήταν σε κανονική σχέση, που ζούσαν μαζί, που προετοιμαζόντουσαν για να κάνουν παιδί και που χώρισαν τόσο απρόπτα με τον τρόπο αυτό, τον περίεργο, τον απαράδεκτο τρόπο θα έλεγα που σε χώρισε ο σύντροφο σου, μετά να βρίσκονται για να κάνουν μόνο σεξ. Δεν καταφέρω να ξεπεράσω αυτό το σοκ, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να βάλω ούτε καν στο μυαλό μου να επιχειρήσω άλλη σχέση ή ακόμη και να κάνω απλό σεξ με κάποιον για να περάσω καλά έτσι όπω συνηθίζεται να λέμε. Συνηθίζεται να λέμε ότι το να κάνει σεξ χωρί συνέστημα είναι για να περάσει καλά. Περνά όμω όντω καλά. Κάθε φορά που προσπαθώ να βάλω το μυαλό μου στο ενδεχόμενο να κάνω σεξ με κάποιον, το στομάχι μου δέχεται κόμπο. Σαμποτάρω τον εαυτό μου, αποφεύγοντα κάθε περίπτωση που μπορεί να έχει κάνει, να κάνει ακόμη και με δεσμό. Κάτι σαν όλα αυτά να έχω ακυρωθεί στον εγκέφαλό μου. Κοίταξε, μην τα μπερδεύει τα δύο. Μην τα μπερδεύει τα δύο. Άμα λε, κάθε φορά που προσπαθώ να βάλω το μυαλό μου στο ενδεχόμενο να κάνω sex με κάποιον. Σημαίνει ότι σκέφτεσαι για τη σεξουαλική πράξη. Μία σχέση η οποία ξεκινάει από το σεξ είναι πολύ πιθανό να μην πάει καλά. Και δεν το θεωρώ κακό, δεν το θεωρώ ότι είναι μη υγιές ψυχικά και συναισθηματικά που δεν το μυαλό σου κόμπο να κάνει σεξ με κάποιον άγνωστο. Είναι φυσιολογικό νομίζω να για οποιονδήποτε άνθρωπο, να μην πηγαίνει εύκολα να κάνει σεξ με κάποιον που δεν έχει ερωτικά συναισθήματα και σχέση μαζί του. Και φτάνω στο τώρα και αναρωτιέμαι. Απέκτησα κάποιο νέο πρόβλημα και δεν μπορώ να λειτουργήσω και να βγω από το καβούκι μου από όλο αυτό το σοκ που υπέστην. Ή ενδόμηχα φοβόμουν πάντα τη δέσμευση και σαμποτάριζα τον εαυτό μου με αποτέλεσμα να μην δουλέψει καμιά από τις τρεις σχέσεις που έχω επιχειρήσει να κάνω τώρα. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη γνώμη σας αλλά και τα συμπεράσματα σας ελεύθερα. Το έχω ανάγκη, μου, καλή, μου, το έχω ανάγκη καλή μου κυρία Θέκλη. Κάτι σημαντικό που δεν σας ανέφερα είναι το γεγονός ότι μαζί με αυτό προσπαθώ να καταλάβω γιατί, που προσπαθώ να καταλάβω γιατί μου συμβαίνει. Παράλληλα έχω και όλους γύρω μου να με κατακρίνουν και να με ρωτάνε με αγωνία κάθε φορά γιατί είμαι μόνη χωρίς σχέση τόσα χρόνια. Πως δεν είναι φυσιολογικό, πως έχω πρόβλημα και πως θα μείνω στο ράφι, τον κακό του τον καιρό. Χωρίς φυσικά να τους απασχολεί το βάθος και η ουσία μου. Ακόμη και η ίδια μου η μητέρα, πολλές μητέρες λειτουργούν τίνη τρόπο με αυτόν τον τρόπο. Γιατί δεν βγαίνω έξω, γιατί δεν ζω, γιατί δεν έχω σχέση και τι θα απογίνω αν εκείνη πεθάνει, που δεν θα έχει κανένα να με κοιτάξει. Τραγικά πράγματα που με εξοργίζουν και με διώχνουν όλο και περισσότερο μακριά τη. Το ίδιο βιώνω και από φίλου ή ακόμη και από γνωστού. Κανεί δεν ασπάζεται τι πραγματικέ μου ανάγκε και κανεί δεν έχει καν υποψιαστεί πω ίσω απλά να είναι επιλογή μου σε αυτή τη φάση που ψάχνω εμένα. Η στάση όλων αυτών με πνίγει και έτσι αποστασιοποιούμε περισσότερο. Συγγνώμη αν σα κούρασα. Όχι, δεν μα κούρασε. Λοιπόν, καταρχά, θέλω να σου πω ότι από τη στιγμή που κάνει ψυχοθεραπεία, τα κομμάτια που έχουν να κάνουν με το μεγάλο μα σου, με την οικογένεια σου, με τη σχέση σου με τη μητέρα σου, με τη σχέση με τον πατέρα σου, τα δουλεύει εκεί, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και μέσα από τη ψυχοθεραπεία θα έχει αντιληφθεί πόσο σιώδη ρόλο παίζουν το πώ σχετιζόμαστε στην πορεία με τον εαυτό μα και κατ' επέκταση και με του άλλου ανθρώπου. Αυτό που εμένα με προβληματίζει είναι το πόσο επηρεάζει από το τι σου λένε οι άλλοι. Δηλαδή φαίνεται πως ενδόμηχα γνωρίζεις ότι δεν είναι προτεραιότητα για σένα τώρα να κάνεις σεξ να κάνεις σχέση, αλλά κατά κάποιον τρόπο να φθυποβάλλεσαι στο ότι πρέπει να θέλεις να κάνεις σχέση, πρέπει να προσπαθείς να κάνεις σεξ σχέση για να ικανοποιήσει όλους εκείνους που είναι έξω από σένα, του τρίτου, τη μάνα σου, τους γνωστούς, τους φίλους, τους συγγενείς που σε ρωτάνε γιατί δεν βγαίνει έξω, γιατί δεν κάνεις προσπάθεια και είσαι 37 χρονών και θα φύγει το τρένο και φύγει το τρένο και πει 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 πει. Λοιπόν, το σώμα σου σου μιλάει καθαρά. Σου λέει δώσε μου μία ανάπαυλα. Δώσ' μου αμάντα, που λέμε στα Κυπριακά. Δώσε μου μια ανάπαυλα, λέει το σώμα σου. Άσε με να ξεκουραστώ, λέει το σώμα σου και η ψυχή σου. Γιατί μπορεί να χώρισε μεν από αυτή τη σχέση προτριετία. Το γεγονό όμω ότι συνέχισε να κάνει να κάνεις σεξ μαζί του, αυτό το χωρισμό τον επέτεινε. Και είσαι σε ένα μακροχρόνιο χωρισμό. Ο οποίο τελικά είναι πολύ πιο τραυματικό για σένα από ότι αν τότε που επέστρεψε σπίτι και δεν βρήκε ούτε αυτόν τα πράγματα του, το έκοβες εσύ ίδια μια και καλή. Και μήπω ένα λόγο που συνέχιζε να, βρίσεις, να συνευρίσκεσαι μαζί του παρόλο που σε χώρισε ήταν και για να οικονοποιήσει τα, τα, θέλω των γονέων σου, τη μάνα σου, των φίλων σου, των συγγενών σου και το, την προθεσμία και το χρόνο που τρέχει που πότε επιτέλου θα κάνει οικογένεια, πότε επιτέλου θα παντρευτεί η γνώμη μου είναι να δουλέψεις με τον ψυχολόγο σου στη ψυχοθεραπεία το κομμάτι του να μην επηρεάζεσαι από τις υποβολές ή τις επιβολές των άλλων σε σένα να βάλεις τον εαυτό σου προτεραιότητα να συνεχίζεις να φροντίζεις τη ψυχική και πνευματική σου υγεία και στο λέω και από προσωπική και από κλινική πήρα αυτό το πράγμα ότι όταν τα βρούμε με τον εαυτό μας τότε μπορούμε να αναγνωρίσουμε πότε ένα πρόσωπο ή μια σχέση είναι κατάλληλη για μας και να δοθούμε ελεύθερα. Ε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο της Ρόπιν Norwood που έχει τίτλο «Γυναίκες παγαπούν πολύ». Έχω ακούσει ότι δεν υπάρχει, είχε εξαντληθεί στα ελληνικά η μετάφραση. Ψάξε το στο διαδίκτυο, όπως το βρίσκεσαι σε PDF ή σε e-book. Γυναίκες που αγαπούν πολύ, Ρόπιν Νόργουτ. Αυτή η κοπέλα που έχει γράψει αυτό το βιβλίο, αυτή και η κυρία, είναι δημοσιογράφος, δεν είναι ψυχολόγος, όμως η ίδια προέρχεται από μια οικογένεια με έντονη συνεξάρτηση, είναι κορεαλκολικού και περιγράφει και τη δική της πορεία, αλλά και την πορεία άλλων γυναικών προς την ελευθερία, μετά που αποτινάζουν από πάνω τους τα δεσμά της συνεξάρτησης. Και όταν μια γυναίκα πάψει να λειτουργεί συνεξαρτόμενα, τότε δυσκολεύεται να κάνει σεξ με τον οποιονδήποτε, για τον απλούστατο λόγο ότι παίρνει πίσω τον εαυτό της, παίρνει πίσω τον αυτοσεβασμό της και αποκτά τη φυσική εδώ, η οποία είναι φυσιολογική για όλες τις γυναίκες και για όλους τους ανθρώπους, θα έλεγα. Γιατί θεωρώ ότι είναι... Ε, δεν είναι καλή ιδέα να έχουμε μέσα στο μυαλό μας κοινωνικά στερότυπα, ή στερεότυπα φίλου του στυλ οι άνδρε μπορούν εύκολα να κάνουν σεξ με πιο γυναίκα βγουν μπροστά του, ενώ οι γυναίκε θέλουν συνέστημα για να κάνουν σεξ. Κατά την προσωπική μου γνώμη και ω γυναίκα αλλά και ω ψυχολόγου κυρίω, τόσο άνδρε όσο και γυναίκε που έχουν καλή ψυχική υγεία, που δεν έχουν ψυχικά τραύματα που δεν τα έχουν επιλύσει, δεν δίνονται εύκολα. Όχι γιατί έτσι πρέπει, όχι γιατί αυτό είναι ηθικό, αλλά γιατί έτσι νιώθουν προστατεύουν τον εαυτό τους μέχρι να νιώσουν σιγουριά ότι είναι καλό για αυτούς να προχωρήσουν. Άρα αυτό που εσένα τώρα σου φαίνεται αφύσικο, ότι δεν, ε, δεν σου φαίνεται δύσκολο να κάνεις σεξ με κάποιον για πρώτη φορά, αυτό είναι το φυσιολογικό, ε. Και το ίδιο ισχύει και για του άντρε. Υπάρχουν πολλοί άντρε που είναι εθισμένοι στο σεξ, οι οποίοι ξεκινούν συνήθω από μια σχέση που του έχει πληγώσει και δεν έχουν ξεπεράσει μετά εκείνο το χωρισμό, δεν έχουν κάνει ψυχοθεραπεία για να το ψυχοθεραπεύσουν, να το θεραπεύσουν για να, το, να, να, να υπερβούν αυτό το τραύμα. Και λειτουργούν όπω τα χωρίς συνέστημα, επειδή ακριβώ το συνέστημα τους είναι αποθυμένο και λειτουργούν με ένα συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας. Εξάρτηση από το σεξ και τις σχέσεις είναι ένας σαφώς συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας και δεν είναι ο εαυτό του όταν τα κάνουν αυτά. Και όταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξάρτηση από το σεξ κάνει θεραπεία και αποθεραπευτεί, τότε θα αποκτήσει ξανά ντροπαλότητα. Εδώ, εδώ με την καλή έννοια, εδώ σημαίνει να είσαι διστακτικό στο να συνδεθεί γρήγορα και εύκολα με τον άλλο, να δίνεις χρόνο στον εαυτό σου και στη σχέση και στον άλλο τον άνθρωπο για να γίνει ουσιαστική γνωριμία. Στέλνω την αγάπη μου, καλό Πάσχα σε όλους, καλή Ανάσταση και εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε.